Παρουσία και των αρχηγών των επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Νίκος Δένδιας, αντάλλαξαν πειρά με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης για τα γεγονότα στον Εύρο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από ένα γεγονός που συνέβη. Μόνο με λέξεις. Μόνιμη κατάληψη του ελληνικού εδάφους προφανώς δεν υπήρξε. Είναι διαφορετικό λοιπόν αυτό το γεγονός όταν συμβαίνει σε κανονικό πολιτικό χρόνο και διαφορετικό όταν συμβαίνει σε αυτό το περιβάλλον που περιέγραψα, της κλιμακούμενης έντασης και προκλητικότητας από μεριάς της Τουρκίας. Και είναι εντελώς διαφορετικό αν μπήκαν Τούρκοι στρατιώτες στο εδαφός μας. Αυτού του τύπου τα ευαίσθητα εθνικά θέματα εκτιμώ ότι δεν προσφέρονται για ασκήσεις ευτελούς αντιπολίτευσης, μάλιστα με όρους σπέκουλας. Γιατί σπέκουλα θεωρώ να ξεσηκώνουν πολιτικές δυνάμεις αυτό που γράφτηκε μια χονδροειδή, δηλαδή ψευδή είδηση. Η κυβέρνηση ουδέποτε επέτρεψε, ούτε θα επιτρέψει την απώλεια ή την αμφισβήτηση εθνικού εδάφους. Η κυβέρνηση έχει ευθύνες. Πανηγύριζε άσκοπα την προηγούμενη περίοδο. Δεν έδωσε καθαρή εικόνα από την πρώτη στιγμή για τις εξελίξεις στον Εύρο και υποβάθμισε την ουσία της τουρκικής παρέμβασης. Απόλυτα κατηγορηματικός για τη διάσταση των γεγονότων εμφανίστηκε στην παρέμβασή του ο αρχηγός ΓΕΙΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Ουδέποτε υπήρξε κατάληψη, έστω και ενός χιλιοστού εθνικού εδάφους. Μπροστά στα μέσα ενημέρωσης, ενώ ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε και κλεισμένο το θυρών. Κύριε Λοβέρδε, επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι τι λέει ο καθένας μπροστά στις κάμερες, το καθορίζει εκείνος και έχει και την απόλυτη ευθύνη. Μαζί με τη φωτεινή ένδειξη στις τηλεοπτικές κάμερες για την έναρξη της εγγραφής, άναψαν και τα αίματα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, τα μέλη της από τα κόμματα Μίζωνος και Λάσωνος Αντιπολίτευσης να αποδοκιμάζουν τη μαγνητοσκόπηση. Αλλά επί της διαδικασίας ζήτησε κυρία Μπακογιάννη. Ο καθένας εκβιάζεται πια να τοποθετηθεί γιατί θέλει να είναι πατριωτικά και εθνικά υπεύθυνος. Ενστάσεις για το μοντέλο που επιλέγει για τη συνεδρίαση εξέφρασε και η Ντόρα Μπακογιάννη. Να συζητάμε τώρα και να κάνουμε περίπου ή διαγωνισμό πατριωτισμού ή εντυπώσεων είναι μία λάθος. Μα λάθος διαδικασία. Προφανώς δεν ήσταν από την αρχή, κυρία Μπακογιάννη, γιατί αυτή είναι η συμφωνία που κάναμε. Έχοντας διαμηνήσει ότι η επέκταση του φράχτη στον Εύρο θα ολοκληρωθεί και με τις πληροφορίες να καθιστούν πιθανή την επανεμφάνιση καθοδηγούμενων προσφυγικών πιέσεων στα σύνορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει μέσω της Bild ότι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί υπό τέτοιες συνθήκες με την Τουρκία. Aber in einer Situation mit Bedrohungen und sogar Erpressungen wird es nicht dazu kommen. Wir haben bewiesen, dass wir unsere Grenzen verteidigen können. Und falls es sein muss, werden wir es wieder tun. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται τη Θράκη την ερχόμενη Πέμπτη.